Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γνωστών και ως drone, έχει αλλάξει τα δεδομένα σε πολλούς τομείς της ζωής μας, άλλοι γνωστοί και άλλοι λιγότερο διαδεδομένοι. Η μοναδική εναέρια ματιά στην κινηματογράφηση και τη φωτογραφία, αλλά και οι σχεδόν απεριόριστες εναέριες εφαρμογές σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, κάνει το μέλλον λίγο πιο αισιόδοξο. Η δημοσιογραφία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τις δυνατότητες που δίνουν και θα δίνουν στο μέλλον τα drone. Πώς όμως αυτή η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις ζωές μας χωρίς προβλήματα και απρόβλεπτες δυσάρεστες καταστάσεις? Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την ΕΡΤ, πραγματοποίησαν την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 το πρώτο εργαστήριο για drone και δημοσιογραφία με θέμα Drone Technology is Transforming Journalism στα στούντιο της ΕΡΤ. Καταρχήν δημιουργεί νέα δεδομένα, γιατί μια εναέρια λήψη είναι πολύ διαφορετική από την επίγεια. Τα πλάνα που μπορείς να έχεις είναι πάρα πολύ διαφορετικά και η χρήση των πλάνων, πώς θα τα δουλέψεις ας πούμε από εκεί και πέρα, είναι ακόμα καλύτερη σε σχέση με το επίγειο, γιατί έχεις μια συνολική εικόνα. Και εγώ ας πούμε τώρα τα έμαθα ότι οι χρήσεις που μπορούν να γίνουν και της φωτογραφίας και του βίντεο, που μπορεί να φτάσει μέχρι και σε τρισδιάστατη απεικόνιση ενός μέρους, καταλαβαίνετε αυτό τι χρήση μπορεί να έχει ας πούμε και για τον δημοσιογράφο αλλά και στον παραγωγό περιεχόμενου γενικότερα. Το περιεχόμενο πλέον ξέρετε ότι είναι ο βασιλιάς. Όσο πιο καλύτερο και πιο φαντασμαγαρικό μπορεί να είναι, που δεν φτάνει αυτό για έναν δημοσιογράφο, αλλά λέμε ας πούμε ότι έχει καλύτερα πλάνα, τι μπορεί να δώσει όταν κάνεις αποτύπωση ερευνητικής δημοσιογραφίας ενός μέρους. Ειδικά πέρα από το δημοσιογραφικό το καθαρά το μέρος, ένας πραγματικά δημοσιογράφος που ασχολείται με τουριστικά θέματα π.χ. ή με αγώνες ταχύτητας, πόσο ωφέλιμα μπορεί να είναι από το ένα drone τα υψηλά πλάνα που μπορεί να έχει. Είναι πολλές οι χρήσεις που μπορεί να υπάρξουν μέσω των drones και η δημοσιογραφία αυτό που πρέπει να κάνει είναι και να τα ψάξει και να τα ανακαλύψει και μετά να τα αποτυπώσει. Το αποτύπωμα πιστεύω είναι μια δουλειά το οποίο έχει να κάνει με ποιο θέμα, ότι υπάρχει μια σύνδεση της δημοσιογραφίας πλέον με την τεχνολογία και είναι καλό οι δημοσιογράφοι να ξέρουν, όσο καλοί δημοσιογράφοι να είναι, ένα κομμάτι της τεχνολογίας για να μπορούν να το δουλέψουν καλύτερα. Δεν αφαιρούμε τον τεχνικό, απλώς αυτό που λέμε είναι ότι αν έχεις τη γνώση μπορείς να βοηθήσεις και τον τεχνικό για καλύτερα πλάνα. Πριν 3 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, ήταν πάρα πολύ διστακτικοί κάποιοι άνθρωποι, κυρίως στα υψηλά κλιμάκια αυτοί που είχαν κάποιες θέσεις ευθύνης. Το ξεπεράσαμε αυτό απειθοντάς τους ότι η τεχνολογία πρέπει να γίνει από την ΕΡΤ να προχωρήσει. Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για τις συγκεκριμένες συσκευές σε πάρα πολλές εκπομπές. Αυτό που εμείς έχουμε σκοπό είναι να το εντάξουμε στην καθημερινότητα, στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Αυτό προσπαθούμε, απλώς είναι λίγο δύσκολες οι βάρδιες των χειριστών και γι' αυτό το λόγο προς το παρόν δεν έχει γίνει. Πάντως είναι πλήρως αποδεκτό και το ζητάνε πάρα πολύ. Έχουμε δικιά μας ομάδα πλέον, είμαστε 10 διοδοτημένοι χειριστές, 8 οπερατέρ, εικονολήπτες και 2 μηχανικοί. Οι μηχανικοί ουσιαστικά δεν βγαίνουμε έξω, αλλά οι εικονολήπτες μας, ανάλογα με τη ζήτηση, πηγαίνουν και κάνουν εγγραφή περιεχομένου ή όταν έχει ζωντανή μετάδοση, κάνουν ζωντανή μετάδοση ή ό,τι χρειαστεί με τον drone. Δεν παίρνουμε εξωτερικούς συνεργάτες, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε τα drone με ασφάλεια, είμαστε ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη οπωσδήποτε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρουμε και βάσει και του κανονισμού το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Ουσιαστικά αυτό που επιδιώξαμε και με την αδειοδότηση είναι οι χειριστές μας, οι πιλότοι μας, να είναι αυτοί που θα έχουν την πρώτη και την τελευταία λέξη στο κομμάτι της πτήσης, άσχετα με το τι θα τους πει ο οποιοσδήποτε που θα βρίσκεται δίπλα τους εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν κίνδυνοι και οι κίνδυνοι είναι, γιατί κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη, ο νούμερο ένα κίνδυνος είναι ο άνθρωπος, είμαστε εμείς. Γιατί ένα drone από μόνο του δεν μπορεί να προκαλέσει μια ζημιά. Εμείς το πετάμε, εμείς το χρησιμοποιούμε. Άρα εμείς θα προκαλέσουμε, αν προκαλέσουμε ένα ατύχημα. Η ασφάλεια έρχεται γιατί όντως υπάρχει ο κίνδυνος. Παρότι μπορεί να εκπαιδευτούμε, παρότι μπορεί να ξέρουμε αρκετά πράγματα, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς μπορούμε να φτάσει σε ένα σημείο που και να σεβόμαστε αυτό που κάνουμε και να προσέχουμε και να έχουμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που πηγαίνουν τώρα
και χρησιμοποιούν πρώτη φορά τώρα τα drones, οπότε σίγουρα θα κάνουν κάποιο ατύχημα. Λοιπόν, γιατί όμως ασφαλιζόμαστε? Εφόσον είμαστε επαγγελματίες και το χρησιμοποιούμε για τη δουλειά μας και είναι υποχρεωτικό, είμαστε τυχεροί, διότι κάποιος θα μας απαλλάξει από έναν οικονομικό κίνδυνο. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Τα δυσάρεστα είναι ότι αν χτυπήσουμε για να ανοίξουμε ένα κεφάλι, αυτό δεν μπορεί να μας το ξανακολλήσει μια ασφαλιστική εταιρεία. Μπορεί να μας αποζημιώσει μόνο με λεφτά. Να σας πω ότι εμείς οι ίδιοι μείναμε έκπληκτοι από την ανταπόκριση που είχε αυτή η υπόθεση. Σκεφτείτε ότι κάναμε μόλις 2,5 ημέρες δημοσιότητα και είχαμε πάνω από 200 εγγραφές. Φυσικά εδώ στο φιλόξενο στούντιο της ΕΡΤ και μέσα από μια φοβερή σύμπραξη, η οποία περιλαμβάνει το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εμάς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας και την ΕΡΤ, η οποία, σημειώστε εδώ, είχε διπλή ανάμειξη. Είχε ανάμειξη τόσο ως οργανωτής και παρέχοντας πολύτιμη γνώση, γιατί έχει το πιο ενεργό και οργανωμένο τμήμα drones. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ομάδα διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλη εγρήγορση και τεράστιο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία για αυτό το θέμα. Το οποίο δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και ανησυχεί ακόμα, αν θέλετε, ή ψάχνει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται επιχειρηματικές, προσωπικές, δημιουργικές, δημοσιογραφικές από αυτή την υπόθεση. Αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί στο ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, στο ότι έχουμε καταρχήν εντάξει την τεχνολογία drones και τις εφαρμογές drones στο ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα. Επομένως, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν αυτή τη στιγμή ποιοτική δημοσιογραφία και νέες τεχνολογίες και περιεχόμενο και τεχνολογία, που είναι δύο διαφορετικοί κλάδοι, η υπόθεση των drones θα έχει έναν εξέχοντα λόγο. Επιπλέον, μας δίνει μια χρήσιμη οπτική στα επερχόμενα μεταπτυχιακά μας, τα οποία είναι δύο. Το ένα έχει να κάνει με αηφόρο τουρισμό, sustainable tourism and digital communication και ψηφιακή επικοινωνία. Και το άλλο έχει να κάνει με ανθρωπιστική επικοινωνία. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο για όσους δουν αυτό το σύντομο βίντεο, η θεματολογία των drones συνδέεται και με τα δύο. Επομένως, εμείς εξ αποστολής, υπηρετώντας επικοινωνία και τεχνολογία, με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, με το Πολυτεχνείο, με το Αυστριακό Πανεπιστήμιο Ντουκ και με το Ίδρυμα Αθανασίου Μπότση για την αριστεία στη δημοσιογραφία, θεωρούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε για να συνδέσουμε την τεχνολογία με την κοινωνία αφενός, αφετέρου με τα επαγγέλματα επικοινωνίας, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και με τρόπους που ακόμα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε.